Και πάμε στην επόμενη ερώτηση με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Με αριθμό 60-77-34-2020, ερώτηση της βουλευτού Φλόρινας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρίας Θεοπίστης Πέτης Πέρκα, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα πανδημία COVID-19 και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων. Τελεία. Γεγονός ανωτέρας βίας ή δεσμένες συμβάν. Κυρία Πέρκα, έχετε δύο λεπτά στη διάθεση. Αλλά, αν και όταν βλέπετε εμένα, το κάνετε ένα τεσάρι έτσι. Πιο σύντομη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, πάλι αεροπορικές μεταφορές. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Είναι γνωστό, συμφωνούμε όλοι για το τι πλήγμα έχουν υποστεί οι αεροπορικές μεταφορές και οι εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων. Και μιλώ για τη Φράπορ, για τη Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αλλά και την εταιρεία κατασκευής του αεροδρομίου του Ηρακλείου, που έχουν στείλει επιστολές στο Υπουργείο και ζητάνε την ενίσχυση, την αναβολή, παράταση έργων κτλ. Εμείς συμφωνούμε ότι αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε, να τα συζητήσουμε και να ενισχυθεί όσο είναι δυνατόν. Αλλά, πρώτο ερώτημα. Για μεν το Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, η πανδημία αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τη σύμβαση που είναι και η σύμβαση ανάπτυξης του αεροδρομίου αυτή. Το ίδιο ισχύει και για το Καστέλι, αλλά για τη Φράπορτ, για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, αποτελεί δυσμενές συμβάν. Και βεβαίως είναι χαρακτήριστη κρίση για τα 23 αεροδρόμια που είναι υπό τη σκέπη του Δημοσίου. Δηλαδή, οφείλει και το Υπουργείο σε αυτό να δώσει μια απάντηση. Γιατί, επειδή υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης, δεν μπορούν να καλυφθούν με έναν ορισμό όλοι οι παραχωρησιούχοι. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση, το γνωστό. Αγνοούμε τις συμβάσεις και κάνουμε ποινιπή. Με την ποινιπή λοιπόν δίνουμε αναστολή πληρωμών, το δικαίωμα αναστολής πληρωμών στη Φράπορτ. Έξω από την σύμβαση παραχώρησης. Το πρώτο δηλαδή πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι όταν το ελληνικό δημόσιο υπογράφει σύμβαση παραχώρησης, πρέπει να τηρείται κατά γράμμα. Επισημαίνω ότι το ελληνικό δημόσιο δεν την έχει παραβιάσει τη σύμβαση. Δεν επέβαλε στην εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίου. Ήταν ένα γεγονός το οποίο, αν ψάξουμε και την ψάξαμε τη σύμβαση, κανένα άρθρο της σύμβασης παραχώρησης της Φράπορτ δεν καλύπτει αυτή την πανδημία. Λέω τώρα εγώ. Όταν έχουμε υπερκέρδη το 19, ρεκόρ εσόδων, δεν τα μοιραστήκαμε. Όταν όμως έχουμε μια κρίση, πρέπει το ελληνικό δημόσιο να χρηματοδοτήσει τη ζημιά. Η σύμβαση παραχώρησης, αν είχε ένα επιχείρημα υπέρ της, ήταν το επιχειρηματικό ρίσκο που αναλαμβάνει ο ιδιώτης όταν κάνει αυτή το έργο ή την υπηρεσία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει το άρθρο 45 της Φράπορτ, το οποίο όμως θα έπρεπε να ζητηθεί στο τέλος του χρόνου. Εδώ ζητάει αναβολή, δόθηκε μάλλον, για το 19, για τη χρονιά που είχε υπεκέρδη και έδωσε και μπόνους στη στελέχη της. Θεωρούμε ότι είναι χαριστική. Θεωρούμε ότι είναι εκτός σύμβασης παραχώρησης, που είναι πολύ σοβαρό και επίσης δεν έχει πουθενά καμία ρήτρα απασχόλησης. Ξέρουμε ότι σε αυτή την πανδημία και σε αυτό το θέμα με τις αεροπορικές, αυτοί που την πλήρωσαν πάλι την ζημιά ήταν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες. Επίσης, το Ελευθέριος Βενιζέλος έστειλε και αυτό επιστολές. Έχει και αυτό μία σύμβαση, η οποία μάλιστα προέβλεπε, εκεί προβλέπεται γεγονός ανωτέρας βίας. Στη σύμβαση αυτή όμως έπρεπε το ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο, να απαντήσει 28 μέρες, αν δέχεται όλα τα αιτήματα, είναι να τα διαπραγματευτεί. Η ημερομηνία αυτή έληξε 22 Απριλίου. Που σημαίνει ότι το Υπουργείο δεν έχει κανένα σκοπό να διαπραγματευτεί ή να πάει πάλι με τη σύμβαση. Θα κάνει πάλι ad hoc μία ρύθμιση με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακούστε, μία εποχή που έχουμε και το επιχείρημα να μην υπάρχει κουλτούρα μη πληρωμών και από έξω και από μέσα, που έχουμε αναστολές συμβάσεων, που έχουμε τις εργαζόμενους, που έχουμε τους μισές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση. Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Πέρκα. Δανεισμό. Έχουμε εταιρείες οι οποίες χωρίς ρήτρα απασχόλησης και χωρίς κάποιους περιορισμούς τη χάνουν ευνοϊκών όρων. Επομένως, πώς χαρακτηρίζεται υγειονομικός ή νομικός ή υγειονομική κρίση, τι θα γίνει, γιατί αγνοούμε τη συμβάση παραχώρησης, είναι πολύ σοβαρό, και τι θα γίνει με τα 23 κρατικά αεροδρόμια, εκ των οποίων του Ηρακλείου χρηματοδοτεί και το έργο στο Καστέλι και είναι αρκετά σοβαρό. Κυρία Πέρκα, για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, βεβαίως και πρέπει να στηριχτούν, εγώ θα έλεγα, όλοι οι κλάδοι της οικονομίας. Τους όρους συζητάνε. Λέω λοιπόν
ότι αν έχεις μια σύμβαση παραχώρησης, πας με τα άρθρα της σύμβασης παραχώρησης. Εάν θέλετε να θεωρήσουμε κάτι έξω από αυτό, πρωτόγνωρο, θα πω γιατί δεν ακολουθούμε τα παραδείγματα άλλων χωρών, της Αμερικής και άλλων ευρωπαϊκών, που ζητάνε μετοχές. Όταν δηλαδή κάνουν διευκολύνσεις στις εταιρείες τους για να τις στηρίξουν, γνωστή η περίπτωση Αλιτάλια, της Air France, της Lufthansa, KLM. Ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι βεβαίως δεν στηρίξουμε να δώσουμε είτε δάνεια με εγγύηση του δημοσίου είτε ζεστό χρήμα, αλλά μετοχές για να ελέγχουμε και δικαίωμα βέτο στα διοικητικά συμβούλια τους, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο από τη μια κρατικό χρήμα και από την άλλη μπόνους στα στελέχη. Αν το αντιμετωπίσουμε έτσι, η κουβέντα πρέπει να γίνει εκεί. Αν το αντιμετωπίσουμε ως ένα στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, που εγώ πιστεύω αυτό είναι το σωστό. Όταν λέμε επιχειρηματικό ρίσκο, υπάρχει, το είδαμε και στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Και ξαναείδαμε τώρα το Μωρέα, το είχα ξεχάσει αυτό. Πήρε κάπου 11 εκατομμύρια η ενίσχυση, έτσι. Δηλαδή, αυτές οι συμβάσεις παραχώρησης, τελικά κάποια στιγμή ως κράτος πρέπει να καθίσουμε κάτω να σκεφτούμε τι μας έχουν στοιχήσει. Καλό εργαλείο, αλλά πρέπει να τηρούνται οι όροι των συμβάσεων. Για τη ρήτρα απασχόλησης, το λέω γιατί έχει δημοσιεύει το Bloomberg. Η Air France λέει σχεδιάζει 8.300 εργαζόμενους να τους βγάλει σε θελουσία. Η Fraport, η οποία είναι μια εταιρεία που έχει αεροδρόμια στην Αγία Πετρούπολη, στη Τουρκία, στην Ατάλια, έχει σε όλο τον κόσμο, στη Φραγκφούρτη, σχεδιάζει την περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας. Τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Απ' τη μια ξεπερνάμε τη σύμβαση, δίνουμε ζεστό χρήμα. Απ' την άλλη δίνουμε αναστολή πληρωμών για το έτος 19 που είχε υπερκέρδη, που δίνει μπόνους στα στελέχη, και όχι ας πούμε να το συζητήσουμε στο τέλος του χρόνου για το διάστημα, γιατί έχουν και ημερομηνίες. Πρέπει πόσο διάστημα είχε κρίση αυτό, για να μην πω ότι τέλος πάντων. Όχι, θα το πω και αυτό, ότι στα παραχωρηθέντα αεροδρόμια οι βασικότερες λειτουργίες, πύργος ελέγχου, ραδιοβοηθήματα, αερολιμενική έλεγχη, παρέχονται δωρεάν από τους υπαλλήλους της ΙΠΑ και της ΑΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτές να γίνονται πιο προσεκτικά, κύριε Υπουργέ, να τηρούμε τις συμβάσεις. Εάν πάλι κάτι γίνει πολύ έξω των συμβάσεων, υπάρχει λύση αυτό με τις μετοχές, για όσο διαρκεί η κρίση, θα πω εγώ. Για να έχει μια εγγύηση το ελληνικό δημόσιο. Μας είπε, εντωμεταξύ, από τα έσοδα της Fraport συντηρούνται τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Μας είπε ο κ. Σταϊκούρα στη Βουλή ότι ναι, αλλά στο δημόσιο τα έδωσε. Δεν τα έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, το ΤΑΙΠΕΔ είναι δημόσιο ταμείο. Αυτά.